τέσσερα χρόνια δεν υπήρχαν, πήγαινε στις αρμόδιες αρχές και το θέμα δεύτερης γενιάς δεν υπήρχε καν. Το αν ένα παιδί είχε γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν κάτι που απασχολούσε σίγουρα τις αρμόδιες αρχές. Αυτό χτίστηκε με κόπο και υδρότα. Με κόπο και υδρότα που φτάσαμε σήμερα και με αρκετές πρωτοβουλίες αρκετών οργανώσεων, αλλά και συμμετέχοντων μέσα σε αυτόν. Φόρουμ των μεταναστών, δίκτυο Αφρικανών γυναικών, Ασάντε, Generation 2O και εμείς αντίστοιχα. Και έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το ευχάριστο γεγονός, θα έλεγα, να συζητάμε επιτέλους για την ηθαγένεια, να γίνεται ένας επικοδομητικός διάλογος μέσα στην κοινωνία για την ηθαγένεια. Κάτι που μέχρι πριν 10 χρόνια το θεωρούσαμε εμείς που ασχολούμασταν με τη δεύτερη γενιά αδιανόητο και μας πείθαν και προσπαθούσαν να μας πείσουν οι άλλοι ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, πραγματικά ζω αυτή την ευχάριστη στιγμή να πω ότι ναι, το καταφέραμε. Φέραμε λοιπόν την ηθαγένεια σε ένα διάλογο με την κοινωνία και αυτό επιτεύχθη. Σχετικά τώρα με το νομοσχέδιο, σίγουρα σε πολλά σημεία δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όπως ας πούμε με τα άτομα με ειδικές ανάγκες όπως αναφέραν πάρα πολύ, με τους ετούντες άσυλο, με τους μετανάστες που εκπίπτουν από νομικό καθεστώς. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να πιστεύω ότι η σύσταση της κυβέρνησης σήμερα έχει μια διάθεση θετική και μια διάθεση για διάλογο, γιατί αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές, αλλά βλέπουμε επί του πρακτέου ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο, αλλά μέσα από το διάλογο θα μπορέσουμε να βρούμε και τα υπόλοιπα θέματα και προβλήματα. Αυτό που θα ήθελα έτσι λίγο να εστιάσω είναι πώς νιώθει ένα παιδί ίσως την πρώτη μέρα του σχολείου. Καταρχάς, ένα παιδί που πηγαίνει στο σχολείο θα ακολουθήσει όλη τη διαδικασία όπως την ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Και σίγουρα δεν έχει στο μυαλό του καμία εικόνα του εαυτού του ως μετανάστη ή ως νέος δεύτερης γενιάς. Βρίσκεται σε έναν χώρο μαζί με άλλα παιδάκια και μαζί όλοι παλεύουν απλά για να γίνουν καλοί μαθητές, για να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο, για να έχουν ίσως να γίνουν καλοί αθλητές ή τέλος πάντων να προκόψουν σε κάτι. Παλεύουν μαζί. Κάποια στιγμή όμως στην πορεία ο νομοθέτης λέει ότι φίλε μου ναι, αλλά εσύ είσαι μετανάστης. Κυρίως αυτό γινόταν στα 18. Τώρα με το νομοσχέδιο λέμε ότι μετά από τα 5 χρόνια νόμιμης διαμονής και μετά από 5 χρόνια μέσα στο σχολείο το παιδί μπορεί να διεκδικήσει τη ηθαγένεια, το οποίο αυτό θεωρούμε ότι είναι θετικό. Πολύ πολύ θετικό. Τώρα, η κριτική όμως είναι στο μηχανισμό. Εάν θα εφαρμοστούν εν τέλει αυτά στην πράξη. Δηλαδή, το νομοσχέδιο αυτό έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Η εφαρμογή του όμως σε εμάς είναι προβληματισμός. Ο μεταναστευτικός μηχανισμός, εάν θα λειτουργήσει σωστά. Εάν οι υπηρεσίες που θα πρέπει να κάνουν τις λειτουργίες σωστά, θα επανδοθούν με τα κατάλληλα άτομα. Όχι με τον οποίο τυχαίο, αλλά με έναν εκπαιδευμένο άνθρωπο πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό είναι εμάς τώρα το μείζον θέμα που έχουμε ως προβληματισμό. Γιατί έχουμε και με το νόμο του Ραγκούση, OK, μια χαρά, αλλά κάπου κόλλησε. Το κρίναν αντισυνταγματικό και στα διαδικαστικά επίσης είχαμε θέματα. Με όσους είχαν ήδη κάνει αιτήσεις, με όσους τελικά θα πηγαίναν να κάνουν αιτήσεις. Τέλος πάντων, ο μηχανισμός είναι ένα θέμα. Αυτά τα ολίγα και εν τέλει πάλι για να κλείσω χαιρετίζω με μεγάλη χαρά το νομοσχέδιο και αυτή την ευχάριστη πραγματικά ευκαιρία που έχω να μιλήσω για αυτό το θέμα στη Βουλή. Κάτι που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν το φανταζόμασταν καν. Άρα είμαστε σε πολύ πολύ καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.